Δίνουμε την μία πρώτη αποζημίωση είναι για τα χρήματα τα οποία τα χρειάζονται για άμεση ανάγκη. Μέχρι την Παρασκευή θα πάρουν 600 ευρώ η κάθε οικογένεια. Αυτό προβλέπεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Αυτό έχει προχωρήσει. Εμείς έχουμε ήδη καταγράψει τις ζημιές και τις ανάγκες τους αμέσως. Την επόμενη μέρα δηλαδή που μετά από την πυρκαγιά έγινε αυτή η διαδικασία. Για κάποιους που έχουν ανάγκη για φιλοξενία, έχει ο Δήμος χώρο φιλοξενίας σε κατάσταση τέτοιου είδους. Έχουμε διασφαλίσει να έχουμε και θα μείνουν εκεί πέρα για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Παράλληλα, ζητήσαμε από την κυβέρνηση, γιατί το κομμάτι της, το να φτιαχτούν τα σπίτια τους δεν αφορά τον Δήμο από πλευράς ότι εμείς εμπλεκόμαστε, αλλά ζητούμε να καλυφθεί όλο το κόστος της κατασκευής των σπιτιών και όχι κάποιο μέρος, και από την άλλη πλευρά και για την οικοσκευή να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που έχουμε. Μπαίνει τώρα το ζήτημα της, τι γίνεται με τις φωτιές, οι οποίες πλέον έχουν κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται και θα επαναλαμβάνονται, γιατί οι συνθήκες που υπάρχουν, οι κλιματολογικές, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να έχουμε εκδήλωση φωτιάς. Σε αυτό τώρα χρειάζεται να στηθεί ολόκληρος μηχανισμός, ο οποίος δεν μπορεί παρά να είναι κάτω από την κυβέρνηση. Αυτή έχει την ευθύνη και αυτή μπορεί να αποτελεσματικά να οργανώσει και την αντιμετώπιση, γιατί δεν μπορεί κάποιος αποσπασματικά να πάει να δράσει, διότι αυτό δεν έχει ούτε σύνορα μεταξύ των Δήμων, ούτε είναι κάτι το οποίο μπορείς να βοηθήσεις, γιατί για να χρειαστείς, ας πούμε, τα μέσα, ας πούμε, αεροπλάνα, ελικόπτερα για να σβήσεις μια φωτιά, μπορεί να τα έχει κάθε Δήμος αυτή τη διαδικασία, ούτε κάθε περιφέρεια είναι γενικότερο. Άρα πρέπει το κράτος συνολικά να φροντίσει να έχουμε αυτή την υποδομή για να μπορούμε να δρούμε έγκαιρα. Αυτό δεν υπάρχει και αυτό καταγράφεται για μία ακόμα φορά, ότι δεν τα έχουμε. Έχουμε πολλά λόγια, δεν έχουμε πολλά έργα. Είναι έξω από την στρατηγική και το σχεδιασμό να είναι πρώτης κατεύθυνσης παρέμβαση, που σημαίνει ότι ξεπερνάς το λεγόμενο κόστος που προβάλλουν, ότι είναι θέμα κόστους. Η ζωή των ανθρώπων δεν έχει κόστος. Σήμερα έχουμε τις φωτιές, αύριο θα έχουμε τις πλημμύρες και κοντά σε αυτά και ένα σεισμός, και φαίνεται εκεί ότι το σύστημά μας είναι γυμνό, γιατί έχει στην ιεράρχησή της άλλα ζητήματα. Και τα ζητήματα που τα οποία έχει είναι να κάνει την ευτυχία των λίγων πραγματικότητα μέσω αναπτυξιακών νόμων και άλλων χρηματοδοτήσεων. Τα δικά τους τα συμφέροντα μπαίνουν στην πρώτη ιεράρχηση. Έτσι στην περιοχή μας, για παράδειγμα, άνετα δίνουν 25 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχθεί στον Ερήμανθο, εκεί που έγινε η καταστροφή, για να φτιαχθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα είναι για τη Φόρμουλα 1, όπως λένε, στο οποίο όμως αυτός που θέλει να το αναλάβει και να το διαχειριστεί δεν θέλει να βάλει χρήματα, θα πάρει τα χρήματα του ελληνικού λαού για να τα χρησιμοποιήσει. Επομένως, αν αυτά τα χρήματα μπαίνανε στην υπηρεσία του λαού, θα είχαμε καλύτερα μέσα προστασίας, θα είχαμε καλύτερο εξοπλισμό. Σε όλη διαδικασία βγαίνει ότι η πολιτική που ακολουθείται για χρόνια, να μην υπάρχει προσωπικό στο δημόσιο τομέα, και το οποίο πλέον έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που είναι έκδηλα και τα αποτελέσματα πλέον, στην πιο μικρή δυσκολία, έτσι πυροσβεστική, δεν έχει τους ανθρώπους που πρέπει να έχει. Και αναγκαζόμαστε τώρα να έρχονται, ας πούμε, από τα Γιάννενα ή από τη Θεσσαλονίκη εργαζόμενοι πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά σε μια περιοχή που δεν τη γνωρίζουν. Πηγαίνουν και εκτελούν εντολές, αλλά δεν έχουν γνώση του χώρου. Παράλληλα, σε αυτή την ο Δήμος δεν έχει τους εργαζόμενους που πρέπει για να επικουρεί την πυροσβεστική
και την ώρα που εκδηλώνεται μία φωτιά, αλλά το κυριότερο στην προηγούμενη περίοδο να κάνεις όλη την πρόληψη. Να έχεις δηλαδή δρόμους ανοιχτούς, να έχεις πάρει όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σε ώρα ανάγκης όλη η μηχανή κατάστασης μιας πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση και όλα αφήνονται στο ότι θα λυθεί το θέμα. Αλλά η ζωή αποδεικνύει ότι αυτή η πολιτική δεν δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτά που πρέπει. Απαιτούμε και έχουμε αύριο μία συνάντηση για ένα κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο θα τους βάλουμε τα άμεσα ζητήματα, τα οποία είναι το πρώτο, είναι να αποκατασταθεί οι ζημιές που έχουν γίνει και να είναι καθ' ολοκληρία και να μην είναι κάποιο ποσοστό της ζημιάς. Δεν χρωστάει κανείς από αυτούς που έχουν χτυπηθεί, που πέρα από την καθημερινή του δυσκολία που θα έχει, να έχει και το θέμα πώς θα βρει τα χρήματα για να αποκαταστήσει αυτό που για μια ζωή ολόκληρη πάλευε και έχτισε. Ο Δήμος είναι ήδη δίπλα του. Είμαστε σε επαφή με τους κατοίκους που έχουν πληγεί και για το θέμα της φιλοξενίας τους και για το θέμα των άμεσων αναγκών τους και για ό,τι άλλο θα χρειαστεί, θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά τους.